έσωσαν κυριολεκτικά τη ζωή 48χρονου ναυτικού κινέζικης καταγωγής οι γιατροί στο Βοστάνιο νοσοκομείο στη Λέσβο. Ο ναυτικός, μέλος πληρώματος, εμφάνισε έντονο θωρακικό άλγος. Η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο και έπρεπε να μεταφερθεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Άμεσα έγινε αεροδιακομίδη με σούπερ πούμα από το πλοίο του στο Βοστάνιο νοσοκομείο, όπου πραγματοποιήθηκε επιτυχής επέμβαση. Να ακούσουμε τι δήλωσαν γιατροί του νοσοκομείου. Σαν περιστατικό καρδιολογικό δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Έγινε μια αγκιοπλαστική στη δεξιά στεφανή αρτηρία, τοποθετήθηκε ένα στέντ και είχε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Αλλά ήταν σημαντικό ίσως για εκείνον, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη του κόσμου από την πατρίδα του. Υποθέτω ότι θα ήταν πολύ φοβισμένος και νέος άνθρωπος 48 χρονών, μόνος του. Οπότε υποθέτω ότι για εκείνον θα ήταν κάτι το ευχάριστο να μπορέσει να βρει μια ανταπόκριση και μια περίθαλψη σε μια ξένη χώρα. Πάντα το αιμοδυναμικό θεωρώ ότι είναι το επιστέγασμα μιας δουλειάς πολλών ανθρώπων. Είμαστε εδώ και μιλάμε αυτή τη στιγμή γιατί από πίσω μας υπήρχε μια λυσίδα 25-30 ανθρώπων να μας βοηθήσουν για να έρθει το περιστατικό στο αιμοδυναμικό εργαστήριο. Είναι το επιστέγασμα λοιπόν όλης αυτής της καλής δουλειάς. Είναι σπουδαία αυτή η δουλειά πραγματικά και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής και το λέω αυτό πάντα με ιδιαίτερη χαρά που κοινωνούμε καλά και αισιόδοξα νέα στον κόσμο.